Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι, με ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Άνοιξε η αυλαία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021 με εξετάσεις να πραγματοποιούνται κάτω από ειδικές συνθήκες. Self-test, μάσκες κλπ. Θα το δούμε το θέμα. Φιλοξενούμε τη συνάδελφο δημοσιογράφο και φιλόλογο από το φροντιστήριο Διακρότημα, την Ελένα Τυφυλακτού, να μας δώσει αναλυτικά τη σημερινή μέρα. Ελένα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πράγματι, όπως είπες, άνοιξε η αυλαία όπως ήθιστε με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σήμερα. Τα θέματα δεν θεωρούνται ιδιαίτερως δύσκολα, θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα και με την ομάδα των φιλολόγων του φροντιστήριου Διακρότημα, αλλά απαιτούν προσοχή στην κατανόησή τους. Δηλαδή, δεν είδαμε κάποια σημεία όπως τα περσινά θέματα που προκάλεσαν λιγάκι κάποιον προβληματισμό. Τώρα, σύμφωνα να δούμε και το θέμα τώρα. Φυσικά. Μας το παρουσιάζεις και τι ήταν το θέμα που σήμερα κλήθηκαν να γράψουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα το σημερινό, το θέμα της έκθεσης ήταν η δεξιότητα και τα εφόδια που θα πρέπει να έχουν οι νέοι για το μέλλον. Ήταν ένα θέμα το οποίο απαιτούσε συνδυαστικές γνώσεις από τους μαθητές. Θα έπρεπε δηλαδή από όλα τα θέματα που έχουν μελετήσει όλο αυτό το διάστημα να μπορέσουν με κριτική σκέψη και ικανότητα να επιλέξουν έτσι ποια θα μπορούσαν να αποτελέσουν και την απάντηση του θέματος. Θα τα δούμε όμως όλα πολύ αναλυτικά. Να προσθέσω ότι οι ασκήσεις ήταν πολύ κατανοητές, σαφείς και πάντα σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, με τις οδηγίες του νέου συστήματος. Να πούμε ότι θα έπρεπε ένας μαθητής να είναι οπλισμένος με ψυχραιμία, με αυτοπεποίθηση, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη συλλογή επιχειρημάτων στο θέμα της έκθεσης. Γιατί σε περίπτωση που έχανε έτσι την ψυχραιμία του, θα μπορούσε λίγο να μπερδευτεί ενδεχομένως. Έτσι, μια πρώτη εικόνα με μαθητές που μίλησες, τι σου είπανε? Είναι ευχαριστημένοι, βγαίνουν με χαμόγελο οι μαθητές. Βέβαια, είναι ένα μάθημα λιγάκι ιδιαίτερο η έκθεση. Πολλές φορές μπορεί να τύχει να βγουν με χαμόγελο και μετά με το αποτέλεσμα να δούμε έτσι κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Θα το δούμε. Θα φανεί στο τέλος. Καλό είναι να μην πολύ ασχοληθούν οι μαθητές, να κοιτάξουν τον επόμενο στόχο. Θα τα πούμε και στο τέλος με το κλείσιμο. Πάμε λίγο να δούμε τα θέματα τώρα αναλυτικά. Τα θέματα περιλάμβαναν δύο μη λογοτεχνικά κείμενα. Το πρώτο μη λογοτεχνικό κείμενο είχε τίτλο «Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο». Είναι παρμένο από τον ημερήσιο τύπο, πολύ πρόσφατο άρθρο. Ναι, ναι. Είναι από τον Μάρτιο του 2021 τώρα, φέτος δηλαδή. Το δεύτερο κείμενο είναι πάλι διασκευή από τον ημερήσιο τύπο, ένα πολύ πρόσφατο τώρα, 24 Μαΐου έχει δημοσιευθεί. Αποτελούνταν από δύο παραγράφους. Και το τρίτο το κείμενο ήταν ένα ποίημα, το λογοτεχνικό μέρος ως γνωστόν, που είναι το θέμα γάμα το οποίο αναφέρεται σε αυτό το κείμενο, πιάνει 15 μονάδες. Ένα εύκολο θεωρώ ποίημα που θα μπορούσαν οι μαθητές να το διαχειριστούν με εύκολη θεματολογία, θα το δούμε και αναλυτικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι με την περίληψη, ναι. Το θέμα α δηλαδή, η οποία ζητούσε να αποδοθεί περιληπτικά το περιεχόμενο της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 2. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι ζητείται όχι περίληψη ολόκληρου κειμένου, ούτε εστιασμένη περίληψη, αλλά περίληψη παραγράφου, κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Θεωρώ ότι πολύ εύκολα θα μπορούσαν οι μαθητές να απαντήσουν. Ήταν κατανοητό το κείμενο, κατανοητή η παράγραφος. Έτσι, ναι. Βατό, κατανοητό για... Έτσι φαίνεται τώρα, θα το δούμε στην πορεία. Έτσι φαίνεται. Στο θέμα Β ήταν η ερώτηση σωστού λάθους, που εδώ πέρα είναι φαινομενικά μια εύκολη άσκηση, αλλά θέλει προσοχή. Ίσως να υπάρχουν κάποιες μικρές παγιδούλες, αλλά νομίζω ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν εύκολα. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα Β2α. Ζητούσε να γράψουν οι μαθητές δύο τίτλους που να αποδίδουν το περιεχόμενο του κειμένου 2, έναν με κυριολεκτική και έναν με μεταφορική χρήση της γλώσσας. Εδώ θα έπρεπε να βάλουν μεταφορική χρήση της γλώσσας, τη φαντασία τους λίγο να δουλέψει, με βάση και το θέμα του κειμένου, και νομίζω ότι δεν θα αντιμετώπισαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στο ερώτημα Β2Β ζητούσε τι επιδιώκεται με τη χρήση στατιστικών στοιχείων στο κείμενο 1 και τι με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών στο κείμενο 2. Εδώ πέρα είναι και πάλι ξεκάθαρη η απάντηση. Πρόκειται για τεκμήρια, έτσι, αποδεικτικά στοιχεία. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποδεικτικά στοιχεία, οπότε ενισχύεται η επιχειρηματολογία του συγγραφέα. Και με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών, εδώ είναι η αίσθηση του βιωματικού. Είναι μαρτυρίες από μαθητές, οπότε έτσι έχει έναν βιωματικό χαρακτήρα, θα λέγαμε.
Πάμε να δούμε λίγο το Β3. Μας ζητάει την πρόθεση της συντάκτριας του κειμένου 1. Μας τη δίνει. Ναι. Είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες και να αναφέρουμε τρεις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές με τις οποίες επιτυγχάνει το στόχο της. Εδώ πέρα είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν θα αντιμετώπισε κάποια δυσκολία. Να πούμε εντάχει ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε. Ο χρόνος τους έφτασε. Έφτανε κάποιον ο χρόνος ή δεν μπορώ. Ο χρόνος του ερώτητα είναι υπεραρκετός. Αν ακολούθησαν και τις οδηγίες των καθηγητών τους. Σωστό. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι, διαχείριση του χρόνου. Όσον αφορά τώρα το Β3, να πούμε ότι θα έπρεπε να απαντήσουν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει, ότι η συγγραφέα χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, ποιητική λειτουργία της γλώσσας και στο τέλος υπάρχει και ένα ρητορικό ερώτημα που είναι και αυτό μια γλωσσική επιλογή και την κάθε απάντηση από αυτές τις τρεις τη σχολιάζουμε αναλόγως. Τώρα, όσον αφορά το θέμα Γ, είχε μια ιδιαίτερη έτσι, διατύπωση το θέμα Γ, ωστόσο οι μαθητές θα έπρεπε να απαντήσουν το θέμα του ποίηματος ποιο είναι. Το ποίημα είχε τίτλο «Στον Σύριο», είναι του Νίκου Γκάτσου. Ο Σύριος είναι ένα αστέρι λίγο πιο μακριά από τη γη και θα έπρεπε να δώσουν το θέμα που είναι η απογοήτευση και η θλίψη των παιδιών του Σύριου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη γη. Και φυσικά στο δεύτερο μέρος της απάντησης θα έπρεπε να δώσουν καθαρά την προσωπική τους άποψη πιο ελεύθερα αρκεί να είναι τεκμηριωμένη και σωστά διατυπωμένη. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και το θέμα Δέλτα. Το θέμα Δέλτα συγκεκριμένα ζητάει, αναφέρει ότι σε μια νεανική ιστοσελίδα δημοσιεύονται τα δύο κείμενα, τα μη λογοτεχνικά που περιλαμβάνονται στα θέματα και καλείσαι αφού τα μελετήσεις να απαντήσεις με ένα άρθρο, άρα το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι άρθρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα πρέπει να το γνωρίζουν οι μαθητές. Και τα ερωτήματα είναι, πρώτο, με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του κειμένου 1. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να λέμε ότι εφόσον είναι άρθρο, θα πρέπει στον πρόλογο οι μαθητές να γράψουν αφόρμηση από ένα γεγονός της επικαιρότητας. Εδώ πέρα η αφόρμηση θα πρέπει να είναι τα κείμενα 1 και 2. Ναι. Και να συμπληρώσουμε ότι όσον αφορά τα εφόδια, πριν πω αυτό μάλλον ότι θα πρέπει να είναι σε πρώτο ενικό, πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, εφόσον είναι σε ιστοσελίδα και λέει ο μαθητής την προσωπική του άποψη, όσον αφορά τώρα τα εφόδια θα μπορούσαμε να πούμε η εξοικείωση με την τεχνολογία, η κριτική σκέψη, η άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, η ανεκτικότητα στο διαφορετικό, η αυτογνωσία ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να οδηγηθούν σε μια σωστή επιλογή επαγγέλματος και φυσικά ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή να θωρακιστούν από την επαγγελματική ανασφάλεια που κυριαρχεί στις μέρες μας. Ναι, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και εντάξει, νομίζω πάντως ότι ήταν έτσι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη σημερινή εποχή και γι' αυτό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάτι διαφορετικό οι μαθητές των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Και ειδικά, Δημήτρη, να πούμε λίγο και για το δεύτερο ζητούμενο που ζητούσε από τους μαθητές να γράψουν με ποιες συγκεκριμένες δράσεις, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσατε εσείς οι νέοι να βελτιώσετε τον κόσμο. Εκεί θα έπρεπε οι μαθητές να σκεφτούν έτσι, διάφορες ιδέες, εθελοντικές δράσεις, πολιτιστικές δράσεις με την διοργάνωση συναυλιών, εκθέσεων, ζωγραφική, συγγραφή βιβλίων, πορείες, διαμαρτυρίες. Ακόμη και συγγραφή κειμένων θα μπορούσαν να επικαλεστούν, έτσι, και εκδηλώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύη. Από αυτά που μας ανέφερες, έτσι, δηλαδή κάποια από τους μαθητές που μίλησες, τα γράψαν αυτά, κινήθηκαν σε αυτά που μας ανέφερες. Οι περισσότεροι μαθητές μπόρεσαν να σκεφτούν πολλές και τις περισσότερες ιδέες. Γιατί εκείνη τη στιγμή όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα, σε πιάνει ένας πανικός, σε πιάνει ένα άγχος. Και καλά διαβασμένος να είσαι, ξεχνάς πολλές φορές. Καλώς ή κακώς, οι μαθητές διαγωνίζονται και σε αυτό, διαγωνίζονται και στο ποιος θα διαχειριστεί το άγχος του όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτή θα είναι και ευνοημένη. Ωραία. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε ή να πάμε να δούμε και το πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Να δούμε το πρόγραμμα πώς θα συνεχιστούν τώρα οι εξετάσεις τις επόμενες ημέρες για τους υποψηφίους μας. Ακριβώς. Δημήτρη, να πούμε ότι αύριο Τρίτη εξετάζονται οι μαθητές στο ΝΕΠΑΛ στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους μαθητές στο ΝΕΠΑΛ και στους γονείς τους. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έτσι. Την Τετάρτη συνεχίζουμε με τις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών λυκείων. Εξετάζονται οι μαθητές στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στη βιολογία. Και συνεχίζεται και την Παρασκευή με την κοινωνιολογία, τη χημεία και την πληροφορική. Το επόμενο, και να πούμε το επόμενο μάθημα είναι 3η 22 έκτου. Ιστορία, φυσική και οικονομία.
Υπάρχει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, θα υπάρχει δυνατότητα στους υποψήφιους να διαβάσουν λίγο παραπάνω και να εξεταστούν στην ιστορία, στη φυσική και στην οικονομία. Μάλιστα. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, είμαστε εντάξει. Για μία ακόμη φορά, καλή επιτυχία καλή και στις επόμενες μέρες σε όλους τους μαθητές και στους γονείς, γιατί ο γονέας μας σηκώνει το βάρος των ίδιων των μαθητών. Έτσι, και να πούμε ότι όλοι οι μαθητές και οι υποψήφοι είναι νικητές, έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Έτσι, ό,τι και αν συμβεί, δεν έχει καμία σημασία. Παίζει ρόλο αυτό που δίδαμε και σε πολλά μηνύματα σήμερα, που στείλανε και πολλοί τοπικοί φορείς και αυτοδιοικητικοί, ότι το σημασία έχει και το ότι όλο το χρόνο έδωσε στον αγώνα σου. Και ό,τι μπορείς να πετύχεις σήμερα, ό,τι και να γίνει, δεν χρειάζεται άγχος. Ακριβώς, σημασία έχει προσπάθεια. Έτσι, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.